Χαμός επικρατεί στο σπίτι του ηθοποιού μετά την απόφαση της Άννας Φόνσου να κάνει έξωση στη Μαρίνα Νικολαίδου μετά από προβλήματα που δημιουργούσε. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρο τη δομή, Αθανάσιο Κανελόπουλο, ανέφερε ότι η έξωση έγινε νόμιμα, καθώ υπήρξε σειρά παραβάσεων από την πλευρά τη στο καταστατικό που οφείλουν να ακολουθούν. Ανέφερε επίση ότι η αίτηση αναστολή τη απόφαση που είχε καταθέσει η ηθοποιό απορρίφθηκε από το δικαστήριο ω αβάσιμη, με αποτέλεσμα να εκτελεστεί η έξωση. Από πλευρά τη, η Μαρίνα Νικολαίδου δήλωσε πω ήταν ένα ήσυχο άνθρωπο και δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Αντιθέτω ήταν συνέχεια στο πλευρό τη Άννα Φόνσου και τη βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόταν. Το σχόλιο που έκανε ο Σπύρο Μπιμπίλα για Νικολαίδου Φόνσου. Από ό,τι μου είπε η Άννα Φόνσου το είχε πει στη Μαρίνα Νικολαίδου εδώ και πολύ καιρό, οπότε θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί η σχολεία σε αρχικά ο Σπύρο Μπιμπίλα στην κάμερα του Happy Day στον Αλφ. Δηλώσει του προβλήθηκαν και στο Σούπερ Κατερίνα λέγοντα μεταξύ άλλων, Ακούστηκαν διάφορε κατηγορίε για τη Μαρίνα. Σε αυτή την ανθρωποφαγία δεν θα μπω. Τους φίλους τι να τους πούμε αυλή, με όλους έχω μιλήσει. Όπου μπορώ να βοηθήσω, για τη Μαρίνα Νικολαίδου έγιναν απίστευτες καταγγελίες μέχρι και για κλοπή ρούχων επώνυμων ηθοποιών τα οποία είναι στο μουσείο.